Χαίρετε κυρίες και κύριοι φίλοι τηλεθεατές της τηλεόρασης Star Βόρειο Ελλάδος. Είναι οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Και να ξεκινήσουμε με την είδηση ότι ύστερα από απόφαση του Δημάρχου Δράμας κ. Μαμσάκου τη Δευτέρα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δράμας θα παραμείνουν κλειστά λόγω του ολικού παγετού και των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχολικές μονάδες ήταν επί μακρόν κλειστές για την εορταστική περίοδο. Με αντίστοιχες αποφάσεις των Δημάρχων Δοξάτου, Παρανεστίου και Νευροκοπίου κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στο Νευροκόπη, στο Δοξάτο και στο Παρανέστη. Κύριε Δήμαρχε, αποφασίστηκε τελικά, πήρατε την απόφαση να μην ανοίξουν αύριο τα σχολεία λόγω του παγετού και των κακών καιρικών συνθήκων. Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Φιλεκτέ, για να προστατεύσουμε πρώτα απ' όλα την υγεία των μαθητών. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν τα σχολικά κτίρια είναι κλειστά 15 μέρες, για να θερμανθούν όλοι αυτοί οι χώροι, χρειάζεται κάποιος χρόνος. Πήραμε λοιπόν σε συνεννόηση με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια με τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες σχολικές επιτροπές, μια απόφαση και με τους διευθυντές, για να διευκολύνουμε, να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Γενικότερα και λόγω των κακών καιρικών συνθήκων υπήρξαν προβλήματα στον Δήμο της Δράμας, κύριε Δήμαρχε. Ήμασταν πανέτοιμοι σε όλες τις καταστάσεις. Συγκλήθηκε το όργανο το οποίο είναι υπεύθυνο στην πολιτική προστασία. Ήμασταν έτοιμοι να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε όλους τους συμπολίτες μας, τα μηχανήματα ήταν έτοιμα, η πολιτική προστασία ήταν έτοιμη. Είχα γνωρίσει και χώρους όπου κάποιοι άστεγοι δεν θα μπορούσαν να ζεσταθούν. Είχαμε αποφασίσει και τους χώρους που θα στεγαστούν αυτοί οι άνθρωποι. Άρα γενικά προετοιμαστήκαμε για δύσκολες καιρικές συνθήκες. Κύριε Δήμαρχε, για μία μέρα φυσικά κλειστά τα σχολεία, θα αποφασιστεί αύριο για το τι θα γίνει την Τρίτη. Ναι, αν οι καιρικές καταστάσεις είναι πολύ δύσκολες και έχουμε χιονοπτώσεις, πάλι θα συζητήσω με τους διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να αποφασίσουμε εκ νέου τι θα κάνουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, τη Δευτέρα θα είναι κλειστά τα σχολεία μας, έτσι ώστε να θερμανθούν όλες οι αίθουσες και να μην έχουμε προβλήματα υγείας των παιδιών μας. Να επαναλάβουμε και πάλι ότι κλειστά θα είναι αύριο τα σχολεία στους Δήμους Δράμας, Δοξάτου, Νευροκοπίου και Παρανεστίου. Στην κατάψυξη έχει μπει η χώρα που σαρώνεται από το νέο κύμα κακοκαιρίας, κυρίες και κύριοι. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και στα νησιά. Ενώ ο χιονιάς έκανε την εμφάνισή του και στην Αττική. Πρωτόγνωρες, σχεδόν πολικές θερμοκρασίες καταγράφονται σε ολόκληρη τη χώρα. Ενώ και στο ακριτικό Νευροκόπιο ο υδράργυρος έφτασε και τους μείον 17 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοιες καιρικές συνθήκες, μας ανέφερε ο Δήμαρχος Νευροκοπίου, Βασίλης Γιαννόπουλος. Δεν αποτελεί είδηση που λέμε στα δικά σας δεδομένα το να είναι το Νευροκόπιο με μείον 18 με μείον 15. Εντάξει, όχι ότι είναι και κάτι συνηθισμένο βέβαια, αλλά κάπου εκεί κοντά είμαστε συνήθως εδώ και κάνα 15ήμερο, 20 μέρες. Πρέπει να τονίσουμε φυσικά ότι φέτος είναι από τις χειρότερες εποχές, έτσι, μπορούμε έτσι να πούμε, χειρότερους χειμώνες τα τελευταία χρόνια, έτσι, Δήμαρχε. Δυστυχώς για μας δεν έχει χιονίσει κιόλα. Το χιόνι για μας είναι ευπρόσδεκτο, πολύτιμο. Είναι αυτό το οποίο μας δίνει νερό για τα χωριουδάκια μας, εντάξει, το καλοκαίρι. Εάν δεν πέσει χιόνι, στερεύουν οι πηγές. Γιατί οι βροχές δεν κάνουν. Δεν βοηθάνε στον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Όσο το χιόνι είναι, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό θα είναι πολύτιμο και για τους αγρότες, θα γεμίσει ο ταμιευτήρας των Λευκογείων κτλ. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες τώρα με τους κτηνοτρόφους μας εδώ με το παγετό, διότι είναι και περίοδος γένας. Έχουν ένα μεγαλύτερο ποσοστό απολειών. Θα δούμε πώς θα τους βοηθήσουμε κι αυτούς. Ψοφανά τα μικρά τα που γεννιούνται τώρα. Καταλάβατε τι λέω. Καταλαβαίνω, Δήμαρχε. Πού έφτασε η θερμοκρασία σήμερα στον Νευροκόπη? Σήμερα ήταν μείον 17. Μείον 17 ήταν. Πραγματική θερμοκρασία μείον 17 στον Νευροκόπη. Τώρα στα γύρω-γύρω χωριουδάκια κτλ. Κάπου εκεί θα μπορείς να πιάσει και το μείον 20. Η κίνηση των οχημάτων γίνεται κανονικά, χρειάζονται αλυσίδες? Τώρα που έχει βγει και κάπως ο ήλιος, είναι γύρω στο 7-8 κάτω από το 0.
Γίνεται κανονικά, αλλά θέλει προσοχή. Είναι καθαρή η δρόμη, δεν χιόνισε. Καταλάβατε, έχουμε ρίξει αλάτι που έπρεπε να ρίξουμε και κάθε μέρα ρίχνουμε. Δεν είναι καθαρή, διατηρούνται καθαρή οι δρόμοι. Αλλά αυτό δεν αποκλείει κατά τόπους να υπάρξει κάποια δυστηρότητα, διότι έλυσε το πάγος, έλυσε το χιόνι, δημιουργήθηκαν νερά από τα γύρω πρανή. Αυτά μπορεί να παγώσουν και να γλιστρήσει κάποιος αν δεν προσέξει. Ο συντονισμός των υπηρεσιών, κύριε Δήμαρχε, ήταν ο καλύτερος δυνατός? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε το δικό μας το σχέδιο πολιτικής προστασίας. Το κάθε χωριό είναι σχεδόν αυτοδύναμο, με τα δικά του αυτοσχέδια μέσα, τα οποία ενισχύει και ο Δήμος. Με τα τρακτέρ δηλαδή, τα οποία εμείς προμηθεύουμε κατάλληλες ελπίδες και χιονιστικές. Έχουμε τις αλατιέρες μας και νομίζω ότι λειτουργήσε σχεδόν άψογα και έγκυρα. Τώρα όλα αυτά γίνονται σε συνεργασία και με την περιφέρεια, η οποία και εκεί δεν παρατηρήθηκε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία ή αδυναμία. Βέβαια πρέπει να ξέρετε ότι σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το χειρότερο σημείο είμαστε εμείς. Φαντάζομαι ότι η προσοχή της περιφέρειας τρέφεται στο χειρότερο σημείο, δηλαδή στην περιοχή του υψηπέδου Νευροκοπίδου. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά, κύριε Φυλακτέ. Καλή χρονιά. Να υπογραμμίσουμε ότι και στην Αλεξανδρούπολη αλλά και στο Δήμο Παγκαίου τα σχολεία θα είναι κλειστά, ενώ στον Δήμο Σερών θα ανοίξουν στις 9.30 το πρωί. Και από τον Ευροκόπη στο Παρανέστη, όπου εκεί η θερμοκρασία άγγιξε τους μείον 13 βαθμούς, όπως είπε ο Δημοτικός Σύμβουλος Μιχάλης Παρλόγλου, οι καιρικές συνθήκες είναι πολικές και δημιουργούν πολλά προβλήματα, κυρίως στους κτηνοτρόφους. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο υδράργυρος είναι πάλι μείον στο θερμόμετρο. Γράψε λάθος, ξανά την αρχή, Θανάση. Ναι. Κύριε Παρλόγλου, τι καιρικές συνθήκες έχουμε στο Παρανέστη? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Θανάση, οι καιρικές συνθήκες είναι όπως τις προηγούμενες ημέρες. Η θερμοκρασία είναι υπό το 0, μέρα μεσημέρι, και η θερμοκρασία είναι υπό το 0. Το τελευταίο 20ήμερο, το έχουμε συνηθίσει αυτό, έχουμε θερμοκρασίες που αγγίζουν μέχρι μείον 13 που μετρήσαμε, γιατί έχουμε θερμόμετρο εδώ πέρα στο χωριό κάτω που φαίνεται μέσα στο Παρανέστη, μείον 13, 8 η ώρα και 7 η ώρα το πρωί. Αυτό γίνεται καθημερινά, παγετός. Έχουμε εμείς ένα μειονέκτημα ακόμα, το ότι είμαστε στην ίδια ευθεία με τον Έστω, συν τις λίμνες που υπάρχουν. Αυτές οι λίμνες δημιουργούν όλες μία υγρασία, που η υγρασία με αυτές τις καιρικές συνθήκες γίνεται μετά ψύχος. Καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες αυτή τη στιγμή στο Παρανέστη είναι πάρα πολύ δύσκολες, και όχι μόνο φυσικά σε εμάς. Προηγουμένως μας ανέφερε ο Δήμαρχος του Νευροκοπίου ότι αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα οι κτηνοτρόφοι, κύριε Παρλόγλου, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο λόγω αυτών των κακών καιρικών συνθήκων. Είστε κτηνοτρόφος. Είναι σημαντικά τα προβλήματα που δημιουργούνται από αυτή την κακοκαιρία? Πάρα πολλά, κύριε Φυλακτέ. Και τα ζώα έχουν ψυχή, και τα ζώα κρυώνουν, και τα ζώα δεν αντέχουν αυτόν τον καιρό, αυτές τις θερμοκρασίες. Δεν έχουν συνηθίσει μάλλον σε τέτοιες θερμοκρασίες. Ειδικά ζώα που βρίσκονται έξω και δεν μπορούν να προφυλακτούν, κατά αντιλαμβάνεστε ότι έχουν σοβαρό πρόβλημα μέχρι και με την ίδια τη ζωή τους. Πάρα πολλές αρρώστιες που προέρχονται από το κρύο φυσικά, από την αδυναμία που δημιουργείται. Αλλά και ένα καλό ίσως που μπορεί να υπάρξει είναι ότι δεν θα υπάρξει μικρόβιο τουλάχιστον έξω, γιατί από ό,τι λένε και οι παλιοί, όταν κάνει πάρα πολύ κρύο δεν σκοτώνει τα μικρόβια. Αλλά δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα, κρυώματα στα ζώα, παγώνουν μέχρι και τα νερά, για να καταλάβετε. Πολλοί συνάδελφοι κτηνοτρόφοι αυτή τη στιγμή που μιλάμε σπάζουν μέσα στις γούρνες με σίδερα τον πάγο για να βρουν το νερό. Συν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί λόγω του παγετού, ενώ στα δίκτυα ίδρευσης, γιατί με αυτές τις θερμοκρασίες πάνε και τα νερά, οι σωλήνες. Τεράστια προβλήματα. Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται κανονικά, κύριε Παρλόγλου? Ναι, εμείς δεν έχουμε χιόνι, πλην όμως σε κάποιους
υψηλούς, σε κάποια ψηλά χωριά που έχουμε, Πρασινάδα και Διπότα με εννοώ, που οι άνθρωποι εκεί πέρα προφανώς ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή, γιατί κάθε μέρα χιονίζει και από λίγο. Παρ' όλα αυτά όμως τα υπόλοιπα κομμάτια του Δήμου πιστεύω ότι δεν έχουμε πρόβλημα, πλην του Παγετού, που και αυτός είναι επικίνδυνος, κύριε Φυλακτέ. Δεν χρειάζεται να χιονίσει για να είναι επικίνδυνος ένας δρόμος. Μπορεί και να είναι χωρίς να είναι χιονισμένος. Όμως η αλατιέρα που έχουμε στο Δήμο, που το μηχάνημα του Δήμου κάνει καλή δουλειά. Τουλάχιστον υπάρχει πρόσβαση προς τους οικισμούς με ασφάλεια. Πού έφτασε η θερμοκρασία χθες το βράδυ στο Παρανέσι, σε ποια σημεία, κύριε? Χθες η 3 η ώρα είχε μείον 4 βαθμούς. Στον Δήμο Καβάλα τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά. Το δρυμή ψύχος και ήπιες χιονοπτώσεις αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στον ομό Καβάλας. Αν και πολλοί προέβλεπαν ότι το κύμα κακοκαιρίας των τελευταίων ημερών θα ήταν ισχυρότερο από εκείνο των τελευταίων ημερών του 2016. Εν τούτης, ο νομός Καβάλας φαίνεται πως δέχτηκε μόνο το κρύο τουλάχιστον ως το βράδυ του Σαββάτου, μιας και τα στοιχεία που δείχνουν ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι πιο δύσκολες από τις προηγούμενες. Είναι χαρακτηριστικό πως καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου η μέγιστη θερμοκρασία ήταν στην πόλη της Καβάλας μείον 2 βαθμοί Κελσίου, με την αισθητή θερμοκρασία μάλιστα να αγγίζει ακόμη και τους μείον 9 βαθμούς Κελσίου. Σε αρκετές περιοχές αναφέρθηκαν και τα πρώτα περιστατικά παγώματος σωλήνων ίδρευσης. Έχουμε αρκετό κρύο, ως πολύ κρύο, λιγοστά φαινόμενα χιονόπτωσης, κυρίως στα ορεινά. Ωστόσο, μας αισθάνησαν και εικόνες ακόμη και από την Αλική Θάσου, με παραλίες χιονισμένες. Τώρα, όσον αφορά τη θερμοκρασία, είναι χαρακτηριστικό ότι χτες, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία δεν ανέβηκε πάνω από τους μείον 2 βαθμούς Κελσίου. Ήδη, χτες το βράδυ, αλλά και σήμερα το πρωί, είχαμε πολλά φαινόμενα παγωμένων σωληνών ίδρευσης σε πολυκατοικίες, με αποτέλεσμα να υπάρχει και θέμα με την υδροδότησή τους. Όχι βέβαια λόγω θέματων της ΔΕΙΑ, των κατατόπους ΔΕΙΑ, όσο το ότι ήταν παγωμένοι σωλήνες στα στήρια, δεν μπορούσαν να υδροδοτηθούν. Από εκεί και πέρα, είναι γενικώς ετοιμότητα η πολιτική προστασία σε περίπτωση που υπάρξουν κάποια πιο έντονα φαινόμενα. Οι τελευταίες καιρικές προβλέψεις μιλούν για περισσότερες πιθανότητες χιονόπτωσης από αύριο μέχρι και την Τετάρτη. Οπότε είμαστε σε αναμονή, Θανάση. Να υπογραμμίσουμε, Τάσο Μαρκουλίδη, ότι η παγωνιά είναι η αιτία της αναβολής όλων των παιχνιδιών του Σαββατοκύριακου για όλα τα πρωταθλήματα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας και φυσικά και του μπάσκετ, από όσο ξέρω. Στο μπάσκετ είναι λίγο έκακτη κατάσταση. Το απόγευμα της Παρασκευής πρόκειται να έρθει το αεροδρόμιο της Χρυσούπολης, το αεροπλάνο από την Αθήνα, το οποίο μετέφερε την αποστολή των εκπαιδευτηρίων Δούκα, μια ομάδα η οποία επρέπει το να βάλει το απόγευμα του Σαββάτου στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Α2 εθνικής κατηγορίας. Ωστόσο, το αεροπλάνο έπεσε σε σύννεφο πάγου, με αποτέλεσμα να παγώσουν και τα φτερά και τα πιθάλια και να αναγκαστεί να γυρίσει πίσω στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν δεν μπόρεσε να φτάσει στην Καβάλα η αποστολή του Δούκα, με αποτέλεσμα μετά από κοινό αίτημα να υπάρξει αναβολή του αγώνα αυτού. Επίσης, φυσικά, ξέρουμε ότι δεν έγιναν και αγώνες του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας του πρώτου ομίλου, που σημαίνει ότι ουσιαστικά ο νομός Καβάλας από αγωνιστική δραστηριότητα είδε ελάχιστα πράγματα. Σε γενικές γραμμές, δηλαδή, δεν υπάρχει κάποια ανησυχία, είναι όμως πολύ χαμηλές πραγματικά οι θερμοκρασίες. Χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά προς το παρόν είμαστε καλά, ας αρχίσουμε και έτσι να κυλήσει όλο το επόμενο τρίμερο. Σύμφωνα με την Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αντιολισθητικές αλυσίδες χρειάζονται. Αλεξανδρούπολη, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Τυχερού, Ξάνθη. Επαρχιακή οδός Ξάνθη Συνόρων, από το 31ο χιλιόμετρο έως το συνοριακό σημείο Αγίου Κωνσταντίνου. Στην Ορεστιάδα, σε ολόκληρο το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο του νομού. Στη Δράμα, στην επαρχιακή οδό Σιδηρονέρου Καλωτής, Βόλακα Δράμας προς χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού
και στη Ροδόπη στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Σάντρας Κέχρου, Σάντρας Δερίου του Δήμου Μαρόνια Σαπών, οικισμούς Νυμφέας, Δρυμής, Δρανιάς, Οργάνης, Σμιγάδας, Μυρτίτσκης, Βυρσίνης, Πάτερμον, Άδας, Μύτικα, Καρδάμου, Κίμης, Ραγάδας και Εσοχής του Δήμου Αριανών. Τσουχτερό το κρύο και στην Κομωτινή, όπου μια 78χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε νεκρή αργά χθες το απόγευμα στο νοσοκομείο της Κομωτινής από εισπνοή αναθυμιάσεων. Η 78χρονη είχε ανάψει μαγκάλι για να ζεσταθεί, μας ενημέρωσε η Ειρήνη Τσακίρη. Λοιπόν, οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν όπως φανταζόμασταν, δηλαδή με πολύ χιόνι, πολύ κρύο, αλλά παρόλα αυτά το κρύο είναι τζουχτερό και όσον αφορά και τον νομό Ροδόπης, αποκλεισμένες είναι περιοχές στο σύνολο του ορεινού όγκου, αλλά και στους οικισμούς του Δήμου Αριανών. Πέρα όμως από αυτές τις δύο περιπτώσεις, κατά τα άλλα ο νομός Ροδόπης έχει κρύο, αλλά μέχρι εκεί, όχι υπερβολικές καταστάσεις και γενικότερα όχι όλα αυτά που ακούγαμε τις τελευταίες ημέρες. Είναι γενικότερο φαινόμενο σε ολόκληρη τη χώρα οι κακές καιρικές συνθήκες για αυτήν την χρονική περίοδο. Είχαμε όμως και ένα περιστατικό, πρέπει να πω, που προκάλεσε αίσθηση. Δυστυχώς, λόγω λοιπόν του έντονου κρύου τις τελευταίες ημέρες, σε τραγωδία εξελίχθηκε η προσπάθεια μιας ηλικιωμένης γυναίκας εδώ στην πόλη της Κομωτινής, η οποία προκειμένου να ζεσταθεί και δίχως να έχει και άλλη εναλλακτική λύση, η γυναίκα άναψε το μαγκάλι στο σπίτι της. Παράλληλα, στη συνέχεια την πήρε ο ύπνος, ούτως ώστε για μεγάλο χρονικό διάστημα να έχει εισπνεύσει τις αναθυμιάσεις. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Κομωτινής, όπου και διαπιστώθηκε απλώς ο θάνατός της. Να πούμε ότι πρόκειται τις επόμενες ημέρες να διαπιστωθούν ακριβώς και τα αίτια του θανάτου της, που γενικότερα λένε, και όσο μιλήσαμε και με το Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής, ο θάνατος οφείλεται στις αναθυμιάσεις και στο ότι ήταν και 78 ετών. Προσοχή στα μαγκάλια, θα λέγαμε λοιπόν. Δεν είναι η μαγκάλια. Δεν είναι για το κρύο, είναι μόνο για να ψήνουμε και δεν μας βγαίνει σε καλό. Έχουμε ακούσει διάφορες περιπτώσεις σε διάφορες πόλεις ανά την Ελλάδα. Πάμε τώρα στον νομό Σερών. Αμαξοστοιχεία Intercity συγκρούστηκε με φορτηγάκι λίγο έξω από τη Σκοτούσα. Το ατύχημα σημειώθηκε όταν το όχημα, το οποίο σύμφωνα με τους επιβάτες βρισκόταν σταματημένο πάνω σε παλιά ανενεργή διάβαση, συγκρούστηκε και παρασύρθηκε από την αμαξοστοιχεία Intercity 601 που όδευε προς τη Θεσσαλονίκη. Ο οδηγός κατόρθωσε να βγει σώος και αυλαβής ελάχιστες στιγμές πριν το όχημά του μετατραπεί σε άμορφη μάζα. Αμαξοστοιχεία Intercity συγκρούστηκε με φορτηγάκι λίγο έξω από τη Σκοτούσα. Το ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ όταν το όχημα, το οποίο σύμφωνα με τις επιβάτες βρισκόταν σταματημένο πάνω σε παλιά ανενεργή διάβαση, συγκρούστηκε και παρασύρθηκε από την αμαξοστοιχεία Intercity 601 που κατευθυνόταν προς τη Θεσσαλονίκη. Ο οδηγός κατόρθωσε να βγει σώος και αυλαβής λίγα δευτερόλεπτα πριν το όχημά του μετατραπεί σε άμορφη μάζα παρασυρώμενο από τη διερχόμενη αμαξοστοιχεία. Απλά σταματήσαμε απότομα. Πριν πόση ώρα έγινε? Πριν 40 λεπτά περίπου. Κάπου εκεί. Ναι, ναι. Αυτό. Σας είπανε τι έγινε περίπου, είχε... Ναι, ναι. Μας είπανε στο μεγάφωνο. Ότι έγινε σύγκρουση με ένα όχημα και θα καθυστερήσει η αμαξοστοιχεία, κάτι τέτοιο. Κάποια δόνηση. Φρενάρισμα και εγώ. Απότομο φρενάρισμα, αυτό. Δεν χτύπησε κανείς μέσα στο τρένο. Προς τα πού πηγαίνετε? Προς Αθήνα. Και Θεσσαλονίκη. Όπως δήλωσαν επιβάτες του τρένου στη κάμερα του δίκτυο, το μόνο που αντιλήφθηκαν ήταν απότομο φρενάρισμα του τρένου για να ακολουθήσει λίγο αργότερα ανακοίνωση από τα μεγάφωνα στο εσωτερικό των βαγονιών. Εμείς δεν νιώσαμε κάτι, απλά είδαμε το τρένο να σταματάει απότομα ξαφνικά και να δεν αισθανθήκαμε σύγκρουση. Δεν αισθανθήκαμε κάποιο τράνταγμα. Αισθανθήκαμε απλά το τρένο. Ακούσαμε την ειδοποίηση. Και ακούσαμε την ειδοποίηση, ναι. Και εκ των υστέρων σοκαριστήκαμε όταν ακούσαμε ότι αρχικά υπήρχε νεκρός. Μετά αυτό βγήκε από. Μετά καθησυχαστήκαμε ότι δεν υπήρξε νεκρός. Έφυγε. Εντάξει.
αλλιαρχική πληροφορία, σοκαριστική, ήταν ότι υπήρχε νεκρός και ότι σκοτώθηκε άνθρωπος. Μετά ακούσαμε ότι δεν υπήρχε νεκρός, ότι προφανώς και αυτός κάτι έψαχνε εκεί πέρα. Είχε αφήσει το φορτηγάκι εκεί έξω και έψαχνε. Είχε αφήσει τη διάβαση το φορτηγάκι. Ακούσαμε το φρενάρισμα που έγινε. Έτρεξα, λέει σύζυγος, κάτι έγινε. Ατύχημα πρέπει να έγινε. Έμασε μπροστά αυτοκίνητο. Ήρθα εγώ από εκεί, έτρεξα, ήρθα εδώ μπροστά στην πόρτα. Τι είδατε? Τίποτα. Δεν έχω δει τίποτα. Απλώς είδα ένα. Κάτι. Όχι. Ότι ένας άνθρωπος ήταν λίγο. Είδα μετά το στενοφόρο ότι ήρθε. Είδα έναν άνθρωπο που τον έπαιρναν, τον έβαζαν μέσα. Δεν έχω δει κάτι. Ευτυχώς αστυνομία και πυροσβεστικοί έφτασαν αμέσως στο σημείο προκειμένου να συνδράμουν στο Σιβάν, βοηθώντας την αποκόλληση του κονιορτοποιημένου αυτοκινήτου από το προστινό βαγόνι του τρένου. Τυχερός μέσα στην ατυχία του, θα λέγαμε. Πάμε στη γενική πολιτική επικαιρότητα. Δεν υπήρξε διαφοροποίηση στις θέσεις της Άγκυρας για το θέμα της ασφάλειας εν ώψη της πενταμερούς διάσκεψης της Γενέβης για το Κυπριακό στις 12 Ιανουαρίου. Αυτό προέκυψε από τη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά με τον Τούρκο ομολογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, με τον οποίο θα ξανασυναντηθούν παραμονή της διάσκεψης στην Ελβετία. Η τέτα-τέτ συνομιλία Κοτζιά Τσαβούσογλου στη διάρκεια προγεύματος εργασίας διήρκεσε 1 ώρα και 35 λεπτά. Ελληνική διπλωματική πηγή ανέφερε ότι η συνάντηση διεξήχθη σε εξαιρετικά θετικό κλίμα. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, αμέσως μετά το πέρας των επαφών, σε συνέντευξη τύπου έκανε έναν απολογισμό της μονοήμερης επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη. Η συνάντηση των πρόεδρων της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, καθώς και τον αργότερα τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕ, όπου συζητήσαμε κύρια το Κυπριακό και τις ελληνικές απόψεις και αιτιάσεις γιατί πρέπει να καταργηθεί το σύστημα των εγγυήσεων, να μην υπάρχουν παρεμβατικά δικαιώματα για οποιαδήποτε χώρα πάνω στην Κύπρο και να απομακρυνθούν τα ξένα στρατεύματα, πριν από όλα τα τουρκικά κατοχικά στρατεύματα, όπως επίσης είδα μεγάλο κομμάτι από το επιτελείο της νέας κυβέρνησης του Προέδρου Τραμπ. Συναντήθηκα με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, τον κύριο Φλίν και την αναπληρώτριά του. Είδα το προσωπάρχη του, καθώς και σειρά από Ελληνοαμερικάνους που βρίσκονται κοντά στο επιτελείο του. Κύριε Υπουργέ, θα θέλατε να σχολιάσετε την επιστολή Ακιντζή στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ? Έστειλε μια επιστολή ο κύριος Ακιντζή στο Γενικό Γραμματέα που διαμαρτύρεται ότι θα παρουσιαστεί στη Γενέβη ως εκπρόσωπος της, ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτά νομίζω είναι, αφορούν τα προβλήματα της μη παραδοχής από τη Σκοπιά της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης είναι σύμφωνα με το διεθνή νόμο αλλά και την αναγνώριση που έχει από τον ΟΗΕ και όλους τους διεθνείς οργανισμούς πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου και ότι συμμετέχει στην συνάντηση της Γενέβης και στη διεθνή διάσκεψη μετά με τη διπλή ιδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας της Κύπρου και του εκπρόσωπου της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Και εσείς υποδομήσατε από τις συναντήσεις που είχατε με το επιτελείο του κυρίου Τραμπ, όχι μόνο για την Κυπριακό, αλλά για τα ελληνικά θέματα γενικώς γνωρίζουν, ναι. Μεγάλο κομμάτι του νέου επιτελείου του Τραμπ είναι και Ελληνοαμερικάνοι, οι οποίοι έχουν πλήρη γνώση και επίγνωση των ελληνικών προβλημάτων. Δεν συζήτησαμε το επιτελείο του Τραμπ τόσο πολύ τα ζητήματα του Κυπριακού, όσο συζήτησα για τα θέματα της Μέσης Ανατολής, την πολιτική σταθερότητας και ασφάλειας που ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση, τις τριμερείς συνεργασίες που κάνουμε στη Μέση Ανατολή, για το πνεύμα και την δομή ασφάλειας της Ρόδου, καθώς και για τη συνεργασία που κάνουμε για την προστασία των πολιτισμικών και θρησκευτικών κοινοτήτων της Μέσης Ανατολής. Πολλαπλές παρενέργειες σε όλη την αλυσίδα παραγωγής αναμένεται να έχει η εκτείναξη των τιμών των καυσίμων. Μετά την τελευταία φοροεπιδρομή, η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των 6 ακριβότερων χωρών παγκοσμίως στην αμόλυβδη βενζίνη, ενώ πλασάρεται στην πρώτη δεκαπεντάδα και με βάση τη λιανική τιμή χρέωσης του πετρελαίου κίνησης. Οι Έλληνες νησιώτες έχουν βρεθεί σε ακόμη χειρότερη θέση. Από την προηγούμενη Δευτέρα πληρώνουν ένα λίτρο βενζίνης 95 οκτανίων ακόμη και προς 1,93 ευρώ το λίτρο. Τιμή η οποία δεν εντοπίζεται ούτε καν στην πιο ακριβή χώρα του πλανήτη που είναι το Χονγκ Κονγκ. Το οικονομικό επιτελείο, όπως αναφέρει η Καθημερινή της Κυριακής, προσδοκά ότι η αύξηση της φορολογίας στις τιμές των καυσίμων θα φέρει στα κρατικά ταμεία 670 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα μέσα στο 2017 συγκριτικά με το 2016.
Ωστόσο, ενώ το κύμα ανατιμήσεων σαρώνει την αγορά από την πρωτοχρονιά, η πτώση της κατανάλωσης είναι συνεχής κατά τη διάρκεια των τριών μνημονίων. Μόνο οι πωλήσεις της αμόλυβδης έχουν συρρυκνωθεί κατά περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο λίτρα σε ετήσια βάση. Τα δημόσια έσοδα αναμένεται να επηρεαστούν και από τη συνεχιζόμενη στροφή στην πετρελαιοκίνηση. Το Υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να περιορίσει τη ζημιά, αυξάνοντας περισσότερο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης από ό,τι στην αμόλυβδη. 10 λεπτά του ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ στο πετρέλαιο, έναντι 4 λεπτών στην αμόλυβδη. Παρ' όλα αυτά, για κάθε λίτρο που μετατοπίζεται από το ένα καύσιμο στο άλλο, το δημόσιο εξακολουθεί να χάνει έσοδα της τάξης των 34 λεπτών. Και αυτό διότι για κάθε λίτρο αμόλυβδης το δημόσιο εισπράττει από την πρωτοχρονιά 1 ευρώ, περίπου το 67% της τιμής λιανικής, ενώ για κάθε λίτρο πετρελαίου κίνησης εισπράττει 66 λεπτά του ευρώ ή 53% της τιμής λιανικής. Πραγματικό αλαλούμ επικρατεί με τις αποδείξεις, ενώ ήδη η υποχρέωση των πολιτών να συγκεντρώνουν αποδείξεις με πλαστικό χρήμα τρέχει από την αρχή του χρόνου. Το κράτος ακόμη δεν είναι έτοιμο, όσο απίστευτο και αν ακούγεται, είναι πέρα για πέρα ελληνικό φαινόμενο. Ακόμη δεν έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση, με αποτέλεσμα το σύστημα καταγραφής των ηλεκτρονικών συναλλαγών να μην λειτουργεί. Μάλιστα, το Υπουργείο δεν έχει κάνει ακόμη τις απαραίτητες συναντήσεις με τις τράπεζες, που θα είναι εκείνες που θα ενημερώνουν για τις συναλλαγές. Ακόμη και αν όλα τρέξουν και ο χρόνος συμπιεστεί, θεωρείται βέβαιο ότι θα χαθεί τουλάχιστον ο Ιανουάριος, αν όχι και ο Φεβρουάριος. Οι μισθωτοί, οι αγρότες και οι συνταξιούχοι δηλαδή, θα χάσουν 1 ή 2 μήνες συναλλαγών και ίσως με τον τρόπο αυτό βρεθούν αντιμέτωποι με επιπλέον φόρο 22%, καθώς δεν θα μπορέσουν να συγκεντρώσουν τις απαραίτητες αποδείξεις με πλαστικό χρήμα έως το τέλος του έτους. Ωραίο και αποδοτικό το κόλπο με το αφορολόγητο με πλαστικό χρήμα. Είναι γνωστό πως οι φορολογούμενοι μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες μπορούν να συμπληρώσουν τα απαραίτητα όρια δαπανών με κάρτες ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο, θα κερδίσουν φόρο από 1.900 έως 2.100 ευρώ. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο φορολογούμενος που δεν θα συμπληρώσει τις απαραίτητες δαπάνες με πλαστικό χρήμα θα πληρώσει πρόστιμο, που είναι το 22% του ποσού που προκύπτει αν από το όριο των δαπανών που έπρεπε να συμπληρώσει αφαιρεθούν εκείνες που πραγματικά συμπληρώθηκαν. Για παράδειγμα, αν έχει εισόδημα 10.000 ευρώ, θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών με κάρτες 1.000 ευρώ. Αν όμως οι αγορές του θα είναι 800 ευρώ, θα πληρώσει πρόσθετο φόρο ίσο με το 22% των 200 ευρώ, δηλαδή 44 ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να φτάσει για τα πολύ υψηλά εισοδήματα ακόμη, κρατηθείτε παρακαλώ, και στα 6.600 ευρώ. Αυτό συμβαίνει στη θεωρητική περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υποχρεωμένος να έχει δαπάνες με αποδείξεις 30.000 ευρώ, αλλά δεν έκανε καμία αγορά με πλαστικό χρήμα ή μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Για να έχουμε μια εικόνα πληρέστερη, θα αναφέρουμε ότι ο πρόσθετος φόρος μπορεί να είναι για εισόδημα ως 10.000 ευρώ θα είναι το ανώτερο 220 ευρώ. Για 10.001 έως 20.000 θα είναι από 220 έως 550 ευρώ. Για 20.001 έως 30.000 από 550 έως 880 ευρώ. Για 30.001 έως 40.000 θα είναι από 880 ευρώ έως 1.320 ευρώ. Για 40.001 έως 50.000 από 1.320 έως 1.760 ευρώ. Για 50.001 έως 60.000 από 1.760 έως 2.200 ευρώ. Και για 60.001 έως 70.000 από 2.200 έως 2.460 ευρώ. Στη συνέχεια, για κάθε 10.000 ο πρόσθετος φόρος είναι 440 ευρώ μέχρι να φτάσουμε στα 6.600 ευρώ, που είναι ο πρόσθετος φόρος για το μέγιστο ποσό δαπανών με κάρτες των 30.000 ευρώ. Έως αύριο Δευτέρα 9 Ιανουαρίου έχει δώσει παράταση ο ΑΕΔ για το ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30 έως 49 ετών. Η παράταση έως αύριο 9 Ιανουαρίου αφορά περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, Αττική Νότιο Αιγαίο, περιφέρειες σε μετάβαση, Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο Κρήτη, λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα,
Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017, στις 3 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 30 έως 49 ετών εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Οι λεπτομέρειες και οι όροι υλοποίησης του προγράμματος, που προσδιορίζονται από τις νέες διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ, περιγράφονται στη δημόσια πρόσκληση νούμερο 12 του 2016, η οποία έχει δημοσιευθεί στο πρόγραμμα Διάβγεια και είναι αναρτημένη στις ιστοσελίδες του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr και στην ιστοσελίδα www.επενδύσεις.gr. Είναι το δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Star Βορείου Ελλάδος. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πραγματοποιήθηκε σήμερα στην πόλη της Καβάλας η κοπή της πίτας του επιμελητηρίου σε μια δύσκολη συγκυρία για τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις. Εντός του μήνα θα κατατεθεί στη Βουλή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομίας, το νομοσχέδιο για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό που θα προβλέπει κούρεμα δανείων χωρίς όριο, διαγραφή οφειλών προς το δημόσιο πλην του φόρου προστιθέμενης αξίας και των ασφαλιστικών εισφορών. Με συνέντευξή του, ο Υπουργός Οικονομίας Δημήτρης Παπαδημητρίου αναφέρει ότι η κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου θα γίνει στη Βουλή μέχρι το τέλος Ιανουαρίου. Ο Υπουργός Οικονομίας Δημήτρης Παπαδημητρίου ανέφερε
ότι στον νέο θεσμό θα μπορούν να υπαχθούν όλες οι υπερχρεωμένες κατά τη δημοσίευση του νόμου επιχειρήσεις, χωρίς να αποκλείονται οι ατομικές και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αρκεί να είναι βιώσιμες. Δεν θα υπάρχει όριος προς το ύψος των διαγραφών και των ρυθμίσεων χρεών σε δόσεις, αλλά θα εξαιρούνται ο ΦΠΑ, οι παρακρατούμενοι φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων. Παράλληλα, ο κ. Παπαδημητρίου στέλνει σαφές μήνυμα στους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο δεν θα μετατραπεί σε συγχωροχάρτη από επιχειρήσεις μνημεία κακοδιακήρησης. Εκτιμά δε πως θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στο μηχανισμό 403.000 μικρές και μεγάλες εταιρείες και ελεύθεροι επαγγελματίες, ώστε ο οφειλέτης και οι πιστωτές να διαμορφώσουν ελεύθερα τη συμφωνία αναδιάρθρωσης. Πρακτικά η διαδικασία θα ξεκινάει με την αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από μια αρχική πρόταση ρύθμισης οφειλών, καθώς και από αναλυτικά οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης προς την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Στη συνέχεια θα ορίζεται ένας συντονιστής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, ο οποίος τελικά θα συντάσει και το πρακτικό περαίωσης της διαδικασίας. Όπως σημειώνει ο Υπουργός, πτυχές του νομοσχεδίου τελούν υπό διαπραγμάτευση, αναμένεται όμως μέσα στο μήνα να κατατεθεί για ψήφιση. Επίσης, όπως ανέφερε, μέχρι τον Απρίλιο θα λειτουργούν δομές υποστήριξης των δανειοληπτών σε κάθε περιφέρεια της χώρας, ενώ το Υπουργείο επεξεργάζεται νομοσχέδιο για τη σύσταση μιας ανεξάρτητης αρχής, η οποία, ενσωματώνοντας διεθνείς πρακτικές, θα λειτουργεί ως υπηρεσία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων, και υπολογίζεται ότι ο νέος αυτός φορέας θα λειτουργήσει το Σεπτέμβριο του 2017. Κύριε Φυλακτή, αυτό ήταν αναμενόμενο. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια αυτή τη στιγμή στα θέματα αντιμετώπισης του προβλήματος των οφειλών προς τις τράπεζες, το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Όπως ξέρετε, όλο το προηγούμενο διάστημα υποτίθεται ότι υπήρχαν συζητήσεις με την Τρόικα σχετικά με αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, θα ήθελα να πω το εξής. Αυτά τα οποία ακούγονται, ακόμη είμαστε πρακτικοί. Θέλουμε να δούμε συνολικά το νομοσχέδιο. Έτσι, ως φορέας, οφείλουμε να είμαστε σοβαροί. Δεύτερον, τα κουρέματα έχουν και κάποιες συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Επομένως, ας κρατάμε μικρό καλάθι. Εγώ δεν θέλω να χαϊδεύω αυτιά. Δεν είμαστε από αυτούς που βγαίνουμε και λέμε ότι δεν θα πληρώσει κανείς τίποτε. Αυτά τα πράγματα δεν λένε. Άλλοι τα λένε. Ως φορείς ξέρουμε ότι η διαδικασία είναι πολύ συγκεκριμένη. Από όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, υποχρεωτικά είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν βιωσιμότητα. Αυτές θα μπορούν να έχουν εξωδικαστικό συμβασμό. Εγώ θα ήθελα όμως να πω κάτι ακόμη. Οι υπέρογγες οφειλές οφείλονται σε τραγικές καταστάσεις αύξησης επιτοκίων από τα τραπεζικά ιδρύματα το προηγούμενο διάστημα. Αυτό κρατήστε το. Κυρίως είναι μη λογιστικοποιημένοι τόκοι, οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή εκτοξευτεί σε τέτοια επίπεδα εξαιτίας της πολιτικής τραπεζών. Οι τράπεζες δανείζονται φτηνά και πουλάνε ακριβά. Το ότι ήρθε σε αντικειμενική δυσκολία μια επιχείρηση σήμερα, αν μπορεί να καταβάλει τις οφειλές της τράπεζας, οφείλεται εκτός από τη μείωση της ρευστότητας και του προβλήματος γενικότερα της οικονομίας με λύση του τζίρου και του ΑΕΠ, οφείλεται πρωτίστως και στις πολιτικές των ίδιων των τραπεζών, οι οποίες θα συζητήσουν την κατάλληλη ώρα. Αλλά αγγυλώθηκαν πάνω σε αποφάσεις και γενικότερες πολιτικές, οι οποίες δεν συνάδουν, αν θέλετε, με τη λογική και του παγκόσμιου τραπεζικού σύστηματος. Εδώ στην Ελλάδα ζούσαμε συνεχώς με κάποιο ταμπού, με ένα τραπεζικό σύστημα ταμπού, το οποίο δεν ήθελε να δει την πραγματικότητα. Και είναι συνυπεύθυνο, γι' αυτό και θα πρέπει να εσκύψει το πρόβλημα. Σε γενικές γραμμές είναι κάτι θετικό το ότι μπαίνει η κυβέρνηση με αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία. Βεβαίως και είναι θετικό, διότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα γενικότερα των κόκκινων δανείων, αλλά δεν είναι και από μόνο του μία λύση. Λύση θα είναι να μπούμε σε ρυθμούς ανάπτυξης και υπάρχει η ρευστότητα για να μπορέσει αυτό, αν θέλετε, να αναζωογονήσει τον παραγωγικό ιστό. Βεβαίως θα μου πείτε, εδώ που έπεσαν οι οφειλές στο εσωτερικό χρέος, είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί. Κοιτάξτε, δέστε πώς αυξάνονται οι οφειλές, διότι όλες οι πολιτικές οι οποίες ακολουθήθηκαν μέχρι σήμερα ήταν με τεράστιες προσαυξήσεις, με ανασταλτικές ρυθμίσεις στην ουσία οι οποίες κάνονται και με μείωση συνεχώς του ΑΕΠ, των εσόδων των επιχειρήσεων και των πολιτών γενικότερα. Επομένως, υπό αυτές τις συνθήκες είναι το πλαίσιο ασφικτικό. Δεν μπορεί να υπάρξει λογική λύση. Βεβαίως και πρέπει να γίνει. Αλλά να τελειώσω και να πω το εξής, έτσι με αυτό που θέλω να σας πω ειλικρινά. Οι τράπεζες είναι συνυπεύθυνες και επιμένω. Επιμένω σε αυτή τη διαδικασία διότι δεν αντιμετώπισαν έγκαιρα το σύστημα και ακολούθησαν άλλες πολιτικές. Και θα πρέπει η κυβέρνηση να το λάβει σοβαρά υπόψη της. Το ότι σήμερα έχουν, το ότι ο νόμος δεν περπάτησε, δεν προχώρησε,
επειδή ακριβώς ήταν στην δικαιοδοσία των τραπεζών να γίνει και δεν έγινε, είναι απόρρια ακριβώς αυτής της λογικής των τραπεζών. Διότι όπως ξέρετε πολύ καλά, ο νόμος Δένδια ήταν δυνητικός. Ήταν στη διακριτική ευχαίρεια της τράπεζας να τον εφαρμόσει. Όλες και όλες, 7 αιτήσεις είχαν τακτοποιηθεί στον νόμο Δένδια. Όλες οι υπόλοιπες, οι χιλιάδες, είχαν απορριφθεί από τις τράπεζες. Αυτό από μόνο του λέει ότι το τραπεζικό σύστημα ήταν συνυπεύθυνο για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Επομένως, θέλω να αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης απέναντι στις επιχειρήσεις. Ο παραγωγικός ιστός πρέπει να επιβιώσει. Οι τράπεζες χωρίς παραγωγικό ιστό δεν μπορούν να υπάρξουν. Πάμε σε κάτι άλλο. Οι παραδοσιακές τελετουργίες του 12ημέρου στη Βόρεια Ελλάδα κορυφώνονται στα χωριά της Δράμας με τις διονυσιακές μεταμφιέσεις και τα πανάρχια δρόμενα για την καλοχρονιά και την γονιμότητα. Στην πλατεία του Βόλακα χθες είχαμε το έθιμο του Αράπη. Και από τον Βόλακα στην Πετρούσα, όπου χθες είχαμε τη μεγάλη γύρα στο χωριό με τους μεταμφιεσμένους και την Καμίλα. Oh,
Να επαναλάβουμε και πάλι ότι κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια σε ολόκληρο το νομό της Δράμας. Επίσης κλειστά θα είναι τα σχολεία σε Αλεξανδρούπολη και Δήμο Παγκαίου. Ο Δήμαρχος Σερών, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποφάσισε οι μαθητές των Υπηαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Σερών να προσέλθουν στα σχολεία τους τη Δευτέρα στις 9.30 λόγω παγετού. Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία στην Καβάλα. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας από το Star Βορείου Ελλάδος. Από όσους συνεργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, ευχές για μια όμορφη συνέχεια. Γεια σας.